Σας έχω πει ήδη ότι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον κύριο Νικόλα Φαραντούνη, υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα λίγες ώρες μετά το χθεσινό debate. Σας βλέπουμε ήδη, κύριε Φαραντούνη. Καλησπέρα. Καλή σας πέρα. Ετοιμάζομαι για την κεντρική μου ομιλία στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σε 2 ώρες από τώρα. Και χαίρομαι που ανταμώνουμε και μέσω του σταθμού σας στέλνω και ένα έτσι αγωνιστικό μήνυμα στην Κρήτη μας. Τώρα, δεν μπορώ να μη σχολιάσω, κύριε Φαραντούρη, έτσι κάποια σημεία από την χθεσινή ημέρα. Και θέλω, επειδή μιλάτε τώρα και στην Κρήτη, ολόκληρη μαντινάδα σας αφιέρωσε ο κύριος Πολάκης εχθές. Ναι, πλάκα είχε, αλλά ξεχνάει ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης με ρώτησε, κάτσε να σε μάθουμε λίγο στην Ευρωβουλή. Και ξεχνάει ότι ο Νικόλας Φαραντούρης, που μου κάνετε την τιμή να με φιλοξενείτε, υπήρξα υποψήφιος βουλευτής στη Μοναδρική της Κεφαλονιάς, πήρα ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην πατρίδα μας. Επέλεξα να είμαι υποψήφιος βουλευτής παρά το γεγονός ότι ήμουν 25 χρόνια καθηγητής πανεπιστημίου, πανεπιστημιακός δάσκαλος, δικηγόρος, επικεφαλής του Think Tank του Αλέξη Τσίπρα. Θα μπορούσα να μπω άκοπα στη Βουλή και με τιμητικές προτάσεις. Επέλεξα τη δύσκολη μονοεδρική. Στη συνέχεια έδωσα τη μάχη πόρτα-πόρτα σε όλη την Ελλάδα. Γύρισα τη χώρα 10 φορές και εξελέγην με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκπροσωπώ τη χώρα μου στα διεθνή φόρα. Έχω κάποιες περγαμηνές πίσω μου και ένσημα. Ο κύριος Πολάκης πήρε από το χέρι έναν άνθρωπο που είχε έρθει με τα καλοκαιρινά του, που δεν τον ήξερε ποτέ και μας τον πάσαρε ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα χτυπάει το κεφάλι του, λέει, στον τοίχο, γιατί ανακάλυψε ότι το πόθεν έσχεσαι του είναι διάτρητο και το παιδί δεν κάνει. Και επί ένα χρόνο το παιδί που δεν έκανε, το έπαιρνε από το χέρι ο κύριος Πολάκης και το περιέφερε στην Ελλάδα ως τον, τέλος πάντων, τον ιδανικό επικεφαλής μιας ιστορικής παράταξης. Άρα, ο κύριος Πολάκης δεν κάνει. Διότι δεν έχει οξυδέρκεια να ηγηθεί ενός χώρου που πραγματικά χρειάζεται μια σοβαρότητα και επίσης χρειάζεται μια πολιτικότητα. Και αυτά τα οποία εισηγείται ο φίλος μου ο Παύλος, ο σύντροφός μου, δεν μπορούν να γίνουν. Μας είπε χθες ότι με ένα άρθρο. Η εξυδέρκεια αυτή περιορίζεται, κύριε Φαραντούρη, ενδεχομένως στο πρόσωπο της επιλογής του Στέφανου Κασελάκη και στην επιλογή που έκανε τότε. Γιατί θα σας πει κάποιος ότι στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη, συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ή τουλάχιστον το κομμάτι το οποίο έμεινε, δεν αναφέρομαι σε όσους πήγαν στην αριστερά μετά, συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ σπυρώθηκε γύρω από το πρόσωπο Κασελάκη, φυσικά με δεδομένο ότι ήταν και μια επιλογή του κόσμου τότε, της βάσης. Έχει τεράστια διαφορά. Τον άνθρωπο αυτό εμείς δεν τον ξέραμε. Ο κύριος Πολάκης μας τον έφερε. Και μετά την δημοκρατική του εκλογή, ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εμείς που υποστηρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθήσαμε να βάλουμε πλάτη όσο μπορούσαμε. Αυτό έκανα και εγώ και πολλοί άλλοι φίλοι σαν και εμένα. Και η αντιπαράθεση ήταν πολιτική, αλλά φαινόταν ότι το πράγμα βρωμάει από το κεφάλι. Άρα ο κύριος Πολάκης είναι υπεύθυνος για αυτήν όλη την κατάδεια του κόμματος και μάλιστα ο ίδιος ζητάει συγγνώμη από εδώ και από εκεί και προσπαθεί τέλος πάντων μεταμελημένος να αποσοβήσει τις ευθύνες του πηγαίνοντας στην κάλπη του Προέδρου. Δεν το σχολιάζω, θέλω να μείνω στην πολιτική. Η πολιτική λοιπόν είναι ότι με ένα άρθρο και ένα νόμο, αυτά που λέγαμε το 2013-2014, δεν γίνονται πολιτικοί, γιατί χθες και ο Παύλος μας είπε ότι με ένα άρθρο και με ένα νόμο θα τα κρατικοποιήσει όλα, θα τα αλλάξει όλα κτλ. Εγώ κατέθεσα 10 προτάσεις για το κόμμα και κατέθεσα 10 προτάσεις και για την κοινωνία. Και έθεσα ερωτήματα στους φίλους μου, τους συνυποψηφίους μου, για το πώς νομίζουν αυτοί ότι πρέπει να αλλάξει το κόμμα. Εισηγούμε αντιπροέδρου στο κόμμα, εισηγούμε περιφερειακή ανασυγκρότηση, εισηγούμε πράγματα που ισχύουν σε όλα τα σύγχρονα προοδευτικά δημοκρατικά ευρωπαϊκά κόμματα της αριστεράς. Και περιμένω απαντήσεις επίσης για τα καρτέλ των τραπεζών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών. Έχω προτάσεις. Δεν λέω ότι θα τα κρατικοποιήσω όλα με ένα άρθρο και με ένα νόμο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό απαξιώνει και τον λόγο μας και την αξιοπιστία μας. Αυτό τώρα εγώ, κύριε Φαραντούρη, δεν μπορώ να μην το εκλάβω και ως μία μομφή και στο πρόσωπο το οποίο το είχε πρωτοπεί. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Με ένα άρθρο και με ένα νόμο, έλεγε ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάνω λάθος. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει την αυτοκριτική του. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Έχει κάνει την αυτοκριτική του για πράγματα τα οποία προεκλογικά το 2013-2014 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υποσχεθεί και δεν μπορούσε να τα κάνει στη συνέχεια. Την έχει κάνει και την έχει κάνει γενναία. Το θέμα είναι να διδάσκεσαι από τα λάθη σου και όχι να επαναλαμβάνεις τα ίδια πράγματα για να χαϊδεύεις αυτιά, αν μου επιτρέπετε. Εγώ εκείνη την περίοδο δεν ήμουν στην κυβέρνηση.
γιατί είχα εκλεγεί πρόεδρος των ενεργειακών εταιριών στις Βρυξέλλες, 45 ενεργειακών εταιριών, είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, ήμουν διευθυντής μεταπτυχιακών και ασκούσα και τη δικηγορία, είχα δουλειά, έχω ένσημα. Έβαλα πλάτη όμως τα δύσκολα εκείνη τη περίοδο. Όμως είναι ντροπή να μην διδάσκομαστε από τα λάθη μας και είναι και κρίμα άνθρωποι που υποτίθεται ότι συμμετείχαν στην κυβέρνηση και γνωρίζουν τι γίνεται και τι δεν γίνεται να αναμασούν τα ίδια πράγματα. Ως προς τον κύριο Φάμελο, τον αγαπητό μου, τον Σοκράτη, τον συνυποψήφιό μου, εντάξει, ούτε και αυτός απήντησε. Εγώ του απίφθηνα ερώτηση για το πώς οραματίζεται το κόμμα. Δεν είπε τίποτα. Θυμάστε εσείς κάτι να είπε? Εγώ του είπα: προτείνω περιφερειακά συμβούλια που θα συμμετέχουν όλα τα μέλη μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, στις οργανώσεις, στα εργατικά κέντρα. Δεν απάντησε. Του είπα ότι εισηγούμε τον θεσμό των δύο αντιπροέδρων. Ένα για το πρόγραμμα και ένα για την περιφερειακή συγκρότηση, για να υπάρχει ένας πλουραλισμός και μια συλλογική εκπροσώπηση του κόμματος και στην κορυφή της πυραμίδας. Δεν απάντησε. Έκρινε σκόπιμο να κάνει ερώτηση στον κύριο Κλέτσο για τις ιερόδουλες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εντάξει, εάν θέλουμε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας στην κοινωνία, θα πρέπει ο λόγος μας να είναι αντίστοιχος με τις ανάγκες της κοινωνίας, τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και τελικά την αποτελεσματικότητα που θέλει η κοινωνία από ένα κόμμα, σύγχρονο κόμμα της αριστεράς. Πάντως έχω να διακρίνω και νομίζω ότι αυτή είναι κοινή αίσθηση, κύριε Φαραντούρη, ότι από το χθεσινό debate και οι τέσσερις επιχειρήσατε να κρατήσετε χαμηλούς τόνους, ναι, πολιτική κριτική ο ένας τον άλλο, ναι, διαφορετική ατζέντα, χαμηλούς τόνους και ένα μήνυμα ενότητας να βγαίνει προς τα έξω. Το ερώτημα τώρα είναι με αυτές τις διαφορές που και εσείς μόλις καταγράψατε και με τον κύριο Φαραντούρη και με τον κύριο Πολάκη, από ποια θέση κι αν είστε, είτε ως πρόεδρος την επόμενη μέρα, είτε όχι, αν δεν εκλεγεί, θα τα βρείτε και οι τέσσερις, θα καθίσετε σε κοινό τραπέζι ή θα πάμε σε εξελίξεις περαιτέρω διάσπασης? Το θεωρείτε πιθανό να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι? Προφανώς και μπορείτε να μιλήσετε μόνο για τον εαυτό σας, αλλά και σε επίπεδο εκτίμησης. Η ενότητα ενός κόμματος είναι στα χέρια της εκάστοτε ηγεσίας. Η ενότητα ενός κόμματος φυρηλατείται με τα έργα και τα λόγια διαχρονικά ενός προσώπου και όχι όψιμα και συγκυριακά. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ της ενότητας, σας το είπα και πριν, είτε με τον Αλέξη Τσίπρα, είτε στη συνέχεια με την νέα ηγεσία. ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνω, είμαι εκλεγμένος ευρωβουλευτής για τα επόμενα 5 χρόνια και θα τιμήσω το κόμμα που με τίμησε και θα τιμήσω και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω με ποια μορφή θα βγει στην κοινωνία. Ναι. Αφενός, γιατί θεωρώ ότι η πρόταση του αγαπητού συντρόφου Παύλου δεν μπορεί να συσπυρώσει κόσμο και είναι ανέφικτη. Αφετέρου του αγαπητού συντρόφου Σοκράτη δεν είναι ξεκάθαρη. Δεν καταλαβαίνω πώς οραματίζεται το κόμμα. Αν οραματίζονται κάποιοι ένα μικρό τακτοποιημένο δωματιάκι, ένα φτωχό σπιτοκαλυβάκι του 3, 4, 5, 6, 7, 8% δεν είναι το δικό μου όραμα. Χαμηλά τον πύχη λέτε ότι βάζει. Εμένα με ενδιαφέρει ένα κόμμα το οποίο θα είναι η ραχοκοκαλιά της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Με ενδιαφέρει ένα κόμμα που θα συσπυρώσει προοδευτικές δυνάμεις. Δεν με ενδιαφέρει ένα κόμμα που θα γυρίσει σταθμή συγγενή ποσοστά του 4, 5, 6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, θέλω να μείνω στην ουσία. Και η ουσία είναι αυτή που σας περιγράφω. Mm. Η ουσία είναι λοιπόν ότι εγώ οραματίζομαι ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να διαδραματίσει έναν κυβερνητικό ρόλο. Άρα λοιπόν, εάν είμαι εγώ πρόεδρος, αυτό θα επιδιώξω και το γεγονός ότι εισηγούμε αντιπροέδρους, το γεγονός ότι εισηγούμε περιφερειακή ανασυγκρότηση, το γεγονός ότι εισηγούμε τον Νίκο Σπουλατζά στο Ινστιτούτο να αποτελέσει την βασική δεξαμενή σκέψης για την παραγωγή προγράμματος, το βασικό, το ζήτημα της δραστηριότητας των μελών μέσα στις οργανώσεις που έχουμε, οργανώσεις μελών με 2.000 μέλη και εμφανίζονται 20 άτομα στις οργανώσεις μελών, είναι ένα ζητούμενο. Χρειάζονται τα μέλη μας να ενεργοποιηθούν και έχω προτείνει τρόπο που θα γίνει αυτό. Έχω ένα πρόγραμμα, αν είμαι εγώ πρόεδρος. Αν δεν είμαι εγώ πρόεδρος, θα πρέπει να μας απαντήσουν αυτοί που θέλουν να γίνουν πρόεδροι πώς θα διευρύνουν τη βάση. Δηλαδή, ο Παύλος ο Πολάκης πώς σκοπεύει να απευθυνθεί σε προοδευτικούς δημοκρατικούς ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ, από άλλες όμορες περιοχές που θα πρέπει να τους ξανατραβήξει στο ΣΥΡΙΖΑ για να γεμίσει η δεξαμενή του κόμματος και να πολλαπλασιάσει τα ποσοστά του. Με οξύτητα, με διχαστικό τρόπο, με ένα νόμο και ένα άρθρο που μας είπε χθες. Ή ο Σοκράτης Φάμελος πώς, με τακτοποιήσεις εσωκομματικές, παίρνουμε τη μία ντουλάπα από τον ένα τοίχο και τη βάζουμε στην άλλη, στον άλλο τοίχο, με ομάδες, με μηχανισμούς.
Αυτά όλα είναι πολιτικά ζητήματα. Και εγώ ρώτησα για αυτά. Ρώτησα και τον Παύλο, ρώτησα και τον Σοκράτη. Και θεωρώ, και προφανώς θεωρώ, ότι ούτε ο Παύλος ούτε ο Σοκράτης κάνουν να είναι πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε βγάλει από τη συζήτηση όμως τον κύριο Γκλέτσο και είναι και εκείνος πολιτικός σας αντίπαλος. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό, κύριε Φαραντούρη. Δεν υπεκφεύγω, αλλά μένω στην. Ο κύριος Γκλέτσος δήλωσε ότι τον ενδιαφέρει να συμμετάσχει και αν βγει δεύτερος θα παραχωρήσει, δεν ξέρω. Θέλω να μείνω στην πολιτική, νομίζω θέλετε και εσείς να παραμείνουμε στην πολιτική. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Σοκράτης έκανε ερώτηση στον Απόστολο για τις ιερόδουλες, ας πούμε. Και επειδή με έχετε συνηθίσει να μιλάω πολιτικά και επί της ουσίας, δεν θέλω να διολυστήσουμε περισσότερο σε πράγματα που δεν μας τιμούν. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να σχολιάσετε περισσότερο. Εγώ το θέτω, καταλαβαίνετε από τη δική μου την πλευρά ως δημοσιογράφος, γιατί είναι άλλοι τρεις οι συνυποψήφοι μαζί με εσάς. Σας απαντώ λοιπόν επί της ουσίας και σας λέω ότι η πρόταση του Παύλου δεν με καλύπτει, η πρόταση του Σοκράτη δεν με καλύπτει. Και οποιαδήποτε άλλη πρόταση έχει ακουστεί δεν με καλύπτει, γι' αυτό και κατεβαίνω υποψήφιος πρόεδρος. Καταθέτω τη δική σας πρόταση, λογικό. Επειδή μας πιέζει όμως ο χρόνος και... Τώρα, από εκεί και πέρα, όποιος και να βγει την επόμενη μέρα θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να συνθέσει, ότι μπορεί να ενώσει και ότι μπορεί να πάει το κάρο μπροστά. Και θέλω να πάμε στην επόμενη μέρα. Θέλω να προλάβω να σας θέσω και αυτό το ερώτημα, κύριε Φαραντούρη, όσο μας επιτρέπει ο τηλεοπτικός χρόνος. Γιατί οι εξελίξεις σήμερα, ναι, μεν αναμενόμενες με την αποχώρηση και την ανεξαρτοποίηση δύο ακόμα βουλευτών. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι και άποψη συμβολισμού αλλά και ουσιαστική συζήτηση δεν είστε πια το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Μπορεί εύκολα να ξαναπαίξει, να ξαναδιεκδικήσει, γιατί από εκεί θα ξεκινήσετε κυβερνητικό ρόλο, όπως είπατε νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τεράστιο το δρόμος που έχει να διανύσει. Είναι παράγματι έτσι όπως το λέτε. Και ακριβώς επειδή είναι τεράστια η δυσκολία που θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα, θα πρέπει να αναλογιστούμε ποιος από εμάς μπορεί να τα φέρει εις πέρας. Αυτό που χρειάζεται επιγόντως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να βγει από τις νοοτροπίες που τον έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό συζητάμε. Ο Μεν Παύλος πήρε από το χέρι έναν άγνωστο άνθρωπο και ουσιαστικά με τη δική του συμβολή τον κατέστησε πρόεδρο ενός ιστορικού κόμματος και τώρα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο και δημοσιεύει το ποθενέσχες του. Άρα βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Ο Δε Σοκράτης ήταν πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ένα χρόνο. Σιώπησε, μας είπε ότι είχε διαφωνίες, αλλά δεν τις έλεγε και βγήκε στο Αντάρτικο μόλις εκπαραθυρώθηκε. Δεν ξέρω το πρόγραμμά του για την επόμενη μέρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί πριν από τις κάλπες για να ξέρει και ο ελληνικός λαός και οι φίλοι και τα μέλη του κόμματος τι είδους ΣΥΡΙΖΑ οραματίζει το καθένας. Το να βγαίνουμε και να λέμε, παιδιά, ζήτω η ενότητα, δεν λέει τίποτα στον κόσμο στο καφενείο. Και εγώ το λέω και όλοι το λέμε. Εγώ όμως προτείνω συγκεκριμένους τρόπους για να σφυριλατηθεί αυτή η ενότητα, η συλλογικότητα, μακριά από τους μηχανισμούς, μακριά από τα παράκεντρα, μακριά από τις ομαδοποιήσεις. Τι λέτε για όσους βουλευτές επέλεξαν να αποχωρήσουν, είτε τώρα είτε τις προηγούμενες μέρες, κύριε Φαραντούρη? Με θλίβει βαθύτατα. Θεωρώ ότι ξεκίνησαν έναν δρόμο που αφενός δεν τους τιμά, αφετέρου θα τον μετανιώσουν. Σαλπάρουν για κάτι άγνωστο και εν πολλής απολύτικο. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα θεμέλια του και είναι βαθιά τα θεμέλια σε αγώνες και θυσίες. Το οικοδόμημα θέλει ανακαίνιση, αλλά ακριβώς επειδή θέλει ανακαίνιση όλοι θα έπρεπε να βάλουμε πλάνη την επόμενη μέρα, να επιλέξουμε έναν άνθρωπο να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας και να συνδράμουμε. Το να φεύγεις για το άγνωστο τη στιγμή που δεν έχει καν κατασταλάξει, σχηματοποιηθεί η εναλλακτική πρόταση, δεν έχω καταλάβει ποια είναι η εναλλακτική πρόταση, ένα κόμμα που απευθύνεται σε ποιον, στη δεξιά, στην αριστερά, στο κέντρο, δεν έχουμε καταλάβει. Φεύγουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μας λένε προς τα πού πάνε. Και κυρίως φεύγουν τη στιγμή που αυτοί ήσαν πριν από δύο μήνες που φώναζαν. Φώναζαν και πιο δυνατά από όλους τους υπόλοιπους στα τηλεοπτικά πάνελ για τους συναδέλφους τους που φύγαν, ίδρυσαν τη Νέα Αριστερά. Τώρα φεύγουν αυτοί και ρίχνουν το ΣΥΡΙΖΑ από την αξιωματική αντιπολίτευση και δεν τρέχει τίποτα, δεν ανοίγει ρουθούνι. Που μάλιστα αφορά και έναν πολιτιακό θεσμό. Η αξιωματική αντιπολίτευση, το είπατε και εσείς πριν, δεν είναι θέμα συμβολισμού μόνο, είναι θέμα ουσίας. Είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα εκπροσώπησης, είναι θέμα κοινοβουλευτική τάξη, είναι θέμα απόφαση του ελληνικού λαού που ανατρέπεται. Αυτά όλα είναι λυπηρά και είναι και βαθιά υποκριτικά, αν μου επιτρέπετε. Εγώ θλίβομαι για όλα αυτά. Αλλά ξέρετε κάτι, επανέρχομαι στο βασικό πολιτικό ερώτημα. Όλη αυτή η αναστάτωση, όλη αυτή η περιδίνηση ένα χρόνο τώρα έχει ονοματεπώνυμο και έχει και κάποιους οι οποίοι
ευθύνονται γι' αυτό. Με στεναχωρεί λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό. Το όνομα τεπώνυμο έχει, κύριε Φαραντούρη. Και αυτόν που τον έφεραν. Μην μπερδεύεστε. Τα είπα πριν. Μην τα λέμε το. Είναι μόνο ο Παύλος Πολάκης, θεωρείτε, είναι και άλλοι στο εσωτερικό. Είναι και όσοι θεωρούσαν ότι μπορούσε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς να ηγηθεί ένας άνθρωπος που δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στο χώρο. Mm-hmm. Ποτέ. Και γι' αυτό λέω ότι μου έκανε εντύπωση η ερώτηση του Παύλου που με ρώτησε, ρε Φαραντούρη, κάτσε λίγο στην Ευρωβουλή να σε μάθουμε. Να μάθετε εμένα που έχω 25 χρόνια καθηγητής πανεπιστημίου στα κοινά, στην αρθρογραφία, στις επιφυλίδες, στους αγώνες, στις εκλογές, εκλεγμένος ευρωβουλευτής με ένα συντριπτικό ποσοστό, διευρύνοντας. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό. Μάλιστα. Αλλά σας λέω, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει η πολιτική ουσία. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Φαραντούρη, δυστυχώς, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Η πολιτική ουσία των όσων εισηγείται ο Παύλος και η πολιτική ουσία των όσων εισηγείται ο Σωκράτης, δεν νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν το ΣΥΡΙΖΑ να βγει από την εσωστρέφειά του, την περιδίνησή του και να γίνει ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς. Σας ευχαριστούμε απεναντίας, πολύ. Απέναντίας η πρότασή μου είναι μια πρόταση ελπιδοφόρα. Και καλό τους φίλους και τα μέλη να τη στηρίξουν στην κάλπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα θα τα πούμε και μετά τις εκλογές. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.